Ο Παύλος Μπακογιάννης, δημοσιογράφος, πολιτικός επιστήμονας και βουλευτής με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, δολοφονήθηκε από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη, σαν σήμερα στις 26 Σεπτεμβρίου το 1989 στην Αθήνα. Η δολοφονία του, λίγες ώρες πριν τη συνεδρίαση της Βουλής για το σκάνδαλο Κοσκοτά, συγκλώνησε την ελληνική κοινωνία και άφησαν εξίταλα σημάδια στην πολιτική ιστορία της χώρας. Η δολοφονία σημειώθηκε την ημέρα που η Βουλή επρόκειτο να αποφασίσει αν θα παρέπεμπε τον Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο για το σκάνδαλο Κοσκοτά, στο πλαίσιο τη λεγόμενη κάθαρσης ή βρώμικο 89. Στι 7.58 το πρωί τη 26 Σεπτεμβρίου, ο Παύρο Μπακογιάννη πυροβολήθηκε από μια ομάδα τριών ένοπλων στην είσοδο του γραφείου του στην οδό Ομύρου στο Κολονάκι. Διακομίστηκε και βαρύτητα τραυματισμένο στο νοσοκομείο Ευαγγελισμό, όπου εξέπνευσε μια ώρα αργότερα. Σύμφωνα με μαρτυρία τη συζύγου του στη δίκη τη 17 Νοέμβρη, ο Παύλο Μπακογιάννης είχε περάσει το προηγούμενο βράδυ τη δολοφονία του στα γραφεία του συνασπισμού και έτσι, το επίμαχο πρωινό, είπε στο φρουρό του να μην το συνοδεύσει ω το γραφείο του στο Κολονάκι. Την ίδια μέρα, σε πρωινή συνεδρίαση τη Βουλή, που μεταδιδόταν την ίδια ώρα από την τηλεόραση, ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, χειροκροτούμενο από όλε τι πτέρυγε, ευχήθηκε. Να είναι το αίμα του Παύλου Μπακογιάννη το τελευταίο που χύνεται άδικα σε αυτόν τον τόπο. Την ευθύνη για τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη ανέλαβε με το δεκασέλιδη προκήρυξή τη που εστάλει στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία στι 9 Οκτωβρίου 1989 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη. Στην προκήρυξή τη με τίτλο Άρχισε η κάθαρση, αναφερόταν μεταξύ άλλων χαρακτηριστικά ότι αποφασίσαμε λοιπόν να εκτελέσουμε τον αποτεώνα ληστή του λαού Μπαγκογιάννη. Ο κύριο αυτό είναι υπεύθυνο όχι μόνο γιατί έκλεψε τα πρώτα 60 εκατομμύρια του ιδρυτικού κεφαλαίου τη γραμμή, αλλά και για τι εκατοντάδε εκατομμύρια που είτε έκλεψε μαζί μου του συνεργάτε του Κοσκοτά για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου τη γραμμή, αλλά και για την αγορά μέσω τη γραμμή τη Τράπεζα Κρήτη αναφέρει η προκήρυξη. Για τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη καταδικάστηκαν στις 17 Δεκεμβρίου του 2003 από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Αθηνών σε ισόβια κάθαρξη ο Δημήτρης Κουφοντίνας, ο Ηρακλής Κοστάρης και ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος και σε 15 χρόνια κάθαρξη ο Σάβας Ξηρός και ο Βασίλης Τζορτζάτος. Ο Παύλο Μπακογιάννη εργάστηκε ω πολιτικό σχολιαστή στην εφημερίδα Το Βήμα και συνεργάστηκε με διάφορα ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά μέσα. Το 1982 ανέλαβε την ευθύνη για το περιοδικό Ένα, αλλά απολύθηκε το 1985 λόγω πολιτικών διαφορών με τον τραπεζίτη Γιώργο Κοσκοτά. Το 1989 ο Παύλος Μπακογιάννης εξελέγει βουλευτής σε Βρετανίας με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ ήταν από τους πρωτεργάτες της Εθνικής Συμφιλίωσης. Τη μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη, ο οποίος δολοφονήθηκε από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη, σαν σήμερα πριν από 35 χρόνια, τιμά ο Πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκη με ανάρτησή του. Τα λόγια του Παύλου ισχύουν όσο ποτέ, καθώ δικαιώνονται στον χρόνο. Γίνονται προσωπική πεξίδα όσων ζήσαμε μαζί του. Και οδηγό στη δράση κάθε ελεύθερου πολιτή. Εδώ και 35 χρόνια νικούν και θα νικούν τι άναδρε σφαίρε, αναφέρει στην ανάρτηση του ο Πρωθυπουργό.